διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, το στρατηγικό του σχέδιο για τη χώρα μετά την καθαρή έξοδο από τα μνημόνια. Με δεδομένη τη σταθερή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, η οποία αναπτύσσεται για το 2018 με ρυθμούς πάνω από 2%, αλλά και με τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους, η επόμενη μέρα πρέπει να είναι ολοκληρωτικά αφιερωμένη στην επιδίωξη της δίκαιης ανάπτυξης. Στον πυρήνα αυτού του στρατηγικού σχεδίου βρίσκεται η ανάκτηση της εργασίας. Τόνωση των επενδύσεων, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, σεβασμός και διεύρυνση των εργατικών δικαιωμάτων οριοθετούν την πορεία, ώστε μέσα στην επόμενη πενταετία να έχουμε καταφέρει να μειώσουμε την ανεργία στο 10%. Αυτός είναι ένας φιλόδοξος αλλά και ρεαλιστικός στόχος, αν σκεφτεί κανείς ότι όταν ανέλαβε η σημερινή κυβέρνηση, η ανεργία βρισκόταν στο 27% και σήμερα βρίσκεται στο 19%, με τη δημιουργία 330.000 περισσότερων θέσεων εργασίας. Το σχέδιο της δίκαιης ανάπτυξης συμπληρώνεται με την οικοδόμηση ενός νέου κοινωνικού κράτους, αλλά και τη συνέχιση των δημοκρατικών τομών στο πολιτικό σύστημα και τη διεύρυνση ατομικών δικαιωμάτων και δημοκρατικών ελευθεριών. Ειδικά ως προς τη δημοσιονομική και οικονομική πολιτική, ο Πρωθυπουργός ανέλαβε συγκεκριμένες δεσμεύσεις τόσο για το 2018 όσο και για το 2019, αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Όπως ανακοίνωσε ήδη το Υπουργείο Εργασίας, εντός των επόμενων ημερών κατατίθεται τροπολογία για την άμεση εκκίνηση της διαδικασίας αύξησης του κατώτατου μισθού, που θα σημάνει την ίδια στιγμή και την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού. Επίσης, εντός των επόμενων εβδομάδων κατατίθεται νομοθετική ρύθμιση, ώστε εντός του 2018 να εξοφληθούν τα αναδρομικά σε δικαστικούς, ενστόλους και πανεπιστημιακούς, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ενώ, σε ό,τι αφορά τους γιατρούς του ΕΣΥ, και παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτονται από την σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, πραγματοποιήθηκε ήδη σύσκεψη με τους Υπουργούς Υγείας υπό τον Πρωθυπουργό και συμφωνήθηκε η αποκατάσταση της αδικίας του δευτέρου μνημονίου. Άρα λοιπόν και οι γιατροί του ΕΣΥ θα συμπεριληφθούν στην εν λόγω ρύθμιση για την καταβολή των αναδρομικών. Επίσης, ο Πρωθυπουργός εξήγηλε ήδη και πρόκειται να νομοθετηθούν άμεσα συγκεκριμένα μέτρα ελάφρυνσης και στήριξης κοινωνικής πλειοψηφίας. Μείωση του έμφυα το 2019, 10% μεσοσταθμικά και έως 30% για τις χαμηλές περιουσίες, και το 2020, 20% μεσοσταθμικά και έως 50% για τις μικρές και μεσαίες περιουσίες. Επίσης, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες με εισόδημα πάνω από 7.000 ευρώ στο 13,3% από το 20% που ισχύει σήμερα, με αποτέλεσμα τα μηνιαία εισοδήματα να δουν μειώσεις μέχρι και 35%, οι μηνιαίες επιβαρύνσεις να δουν μειώσεις μέχρι και 35%. Την ίδια στιγμή, για δικηγόρους, γιατρούς και μηχανικούς, μειώνουμε τις εισφορές για επικούρηση και εφάπαξ στο ελάχιστο που ισχύει σήμερα, δηλαδή στα 64,5 ευρώ το μήνα. Άλλη μία εξαγγελία είναι η μείωση του φόρου επιχειρήσεων κατά 1% για το 2019, με στόχο να φτάσει στο 25% εντός τετραετίας. Νομοθετείται επίσης η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για συνεταιρισμούς και συνεταιρισμένους αγρότες, καθώς και τις κινσέπ και τις ανενεργές επιχειρήσεις. Τέλος, το Υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται ήδη τη ρύθμιση για την επιδότηση ενοικίου από 70 έως 200 ευρώ το μήνα, που θα αφορά τουλάχιστον 300.000 οικογένειες. Άμεσα εκκινούν επίσης οι διαδικασίες για την πρόσληψη συνολικά 7.500 μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της ειδικής αγωγής και των προγραμμάτων βοήθειας στο σπίτι. Πέρα από αυτά τα μέτρα, που όπως είπα νομοθετούνται άμεσα για το 2019, ο Πρωθυπουργός έχει εξαγγείλει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελαφρύνσεων για την τετραετία, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 22% και από το 13% στο 12%, αλλά και την ενίσχυση των προϋπολογισμών του κοινωνικού κράτους στην υγεία, την παιδεία και την πρόνοια. Η συνεκτική αυτή δέσμη μέτρων, που διατηρεί τη δημοσιονομική ισορροπία και την ίδια στιγμή ενισχύει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που σήκωσε δυσανάλογο βάρος κατά την περίοδο της κρίσης, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πρόγραμμα έμπνευσης Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που εξήγηλε προχθές στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα πρόγραμμα που αφορά σχεδόν αποκλειστικά την οικονομική ελίτ, τους φίλους δηλαδή και συνδετημόνες του κ. Μητσοτάκη. Χωρίς καν να πιεστεί ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ομολόγησε από μόνος του ότι η εφαρμογή του προγράμματός του συνεπάγεται και νέα προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επέμεινε στη θέση του για το ασφαλιστικό πινοσέτ που διαλύει τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση, κάνει δώρο στις ασφαλιστικές εταιρείες τις εισφορές των εργαζομένων και αφήνει στον αέρα 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους. Αποκάλυψε ότι σκοπεύει να εφαρμόσει τη μείωση του αφορολόγητου για το 2020. Παρουσίασε μια πρόταση Frankenstein για τον έμφυα, που πέραν του γεγονότος ότι είναι απολύτως και αναμφισβήτητα αντισυνταγματική, αν μπορούσε να εφαρμοστεί, θα οδηγούσε βραχυπρόθεσμα σε αύξηση τελικά του έμφυα, καθώς θα περιόριζε άμεσα τους πόρους στη μεγάλη πλειονότητα των δήμων της χώρας και θα δημιουργούσε δήμους 2 και 3 ταχυτήτων.
Πέρα από αυτό όμως, ακριβώς επειδή είναι μια οριζόντια πρόταση, η πρόταση που κατέθεσε ο κ. Μητσοτάκης για τον έμφυα, ευνοεί τις μεγάλες περιουσίες και αυξάνει τελικά τις κοινωνικές ανισότητες. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ μας διαμήνυσε ότι συμφωνεί με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, αρκεί αυτές να μην εφαρμόζονται. Γιατί στο δικό του σύμπαν η εργατική νομοθεσία είναι προαιρετική και η προστασία του εργαζόμενου επαφίεται στην καλή θέληση του εργοδότη. Θα μπορούσε κανείς να πει και άλλα για τη λογική που διαπερνά τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη, μια λογική ακραία νεοφιλελεύθερη που δεν έχει όμοιό της σε καμία απολύτως χώρα της Ευρώπης. Πολλοί λένε ότι η πολιτική αυτή προσομοιάζει στην πολιτική που εφάρμοσε η Θάτσερ στη Μεγάλη Βρετανία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και τις αρχές του 80. Και αυτή όμως η εκτίμηση είναι μάλλον επιεικής για τον κύριο Μητσοτάκη. Αν κάποιος έψαχνε αντίστοιχες πολιτικές εξαγγελίες, θα τις έβρισκε μόνο στους ακραίους ρεπουμπλικανικούς κύκλους του Tea Party, αλλά και στο πρόγραμμα του κυρίου Μάγκρι στην Αργεντινή, το πρόγραμμα του οποίου αντέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Σας θυμίζω ότι η υπόσχεση του κυρίου Μάγκρι ήταν να τονώσει την ανάπτυξη με ένα σοκ μείωσης φόρων στις μεγάλες επιχειρήσεις στην Αργεντινή. Αυτό που κατάφερε ήταν να καταλήξει οικειοθελώς πίσω στην αγκαλιά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αυτό δηλαδή που από την αρχή επιθυμούσε. Αυτή ακριβώς είναι και η κεντρική επιδίωξη του κυρίου Μητσοτάκη, όπως αποδείχθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η συγκυβέρνηση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Παρακαλώ, κύριε Κλαβδιανέ. Αναφερθήκατε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών. Ωστόσο, οριζόντια ελάφρυνση των εισφορών εξήγηλε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι να υποθέσουμε από αυτή την ταύτιση των δύο κομμάτων στον τομέα αυτό? Ναι, δεν υπάρχει καμία ταύτιση και θα σας εξηγήσω γιατί. Ξεκινώντας από τις ρυθμίσεις που ισχύουν με βάση το νέο ασφαλιστικό που ψηφίστηκε το 2016, πρέπει να σας πω ότι οι εισφορές για το 88% των ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και των επιστημόνων είναι ήδη μειωμένες. Επομένως, η πρόταση του Πρωθυπουργού, μια δημοσιονομικά λελογισμένη πρόταση, αυτό το οποίο σκοπεύει είναι στην ελάφρυνση συγκεκριμένων κατηγοριών που από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι έχουν μια δυσανάλογη επιβάρυνση, καθώς ισχύει το 20% επί του πραγματικού εισοδήματος για την κύρια ασφάλιση και σε ό,τι αφορά τους επιστήμονες, δηλαδή γιατρούς, μηχανικούς και δικηγόρους, υπάρχει και η πρόσθετη επιβάρυνση για το εφάπαξ και την επικούρηση. Ακριβώς λοιπόν επειδή υπάρχει μια δυσανάλογη επιβάρυνση σε συγκεκριμένη κοινωνική κατηγορία, στα μεσαία εισοδήματα, θα έλεγε κανείς, η δική μας πρόταση στοχεύει ακριβώς στο να μειώσει την επιβάρυνση σε αυτά τα μεσαία εισοδήματα. Η πρόταση του κ. Μητσοτάκη για οριζόντια μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στο 15%, αυτό το οποίο κάνει είναι στην πραγματικότητα ότι πέραν του γεγονότος ότι δημιουργεί μια τρύπα ύψους 2 δισεκατομμυρίων στον κρατικό προϋπολογισμό, την ίδια στιγμή κατά κύριο λόγο ευνοεί τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους μεγάλους εργοδότες, διότι όπως θα ξέρετε σήμερα οι σφορές τις οποίες καλούνται να πληρώσουν οι εργοδότες είναι στο 13,3% και 6,5% είναι περίπου η επιβάρυνση του κάθε εργαζόμενου σε σχέση με τον μισθό του. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν μας είπε ότι θα μειώσει αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές από το 20% το συνολικό που ισχύει σήμερα στο 15%. Αυτό που δεν μας είπε είναι πώς θα κατανεμηθεί αυτή η μείωση. Δηλαδή θα αφορά μείωση 5 μονάδων αποκλειστικά και μόνο για τους εργοδότες, θα αφορά μείωση 4 μονάδων για τους εργοδότες και μίας μονάδας για τους εργαζόμενους, θα γίνει αναλογικά η μείωση? Δεν έχει εξηγήσει τίποτα από όλα αυτά, αλλά οποιοδήποτε σενάριο και αν ισχύει, τελικά η πρόταση του κ. Μητσοτάκη απευθύνεται ακριβώς σε αυτούς τους οποίους σας έλεγα στην αρχή. Τους μεγάλους εργοδότες και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια πραγματική ασυμμετρία μεταξύ των δύο προτάσεων. Από τη μία μεριά η πρόταση της σημερινής κυβέρνησης στοχεύει στα μεσαία εισοδήματα ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων και από την άλλη μεριά η πρόταση του κ. Μητσοτάκη στοχεύει στην ελάφρυνση της μεγάλης εργοδοσίας. Παρακαλώ. Αναφερθήκατε στην πρόταση του κ. Μητσοτάκη για τον έμφυα, τη χαρακτηρίσατε την πρόταση Φράνκενστάιν. Ο αρχηγός της χρηματικής αντιπολίτευσης στην Θεσσαλονίκη κατηγόρησε για αντιγραφή αυτής της πρότασης. Μιλάτε κι εσείς για ελάφρυνση μέσα σε 2 χρόνια, μιλάει κ. Μητσοτάκη για ελάφρυνση μέσα σε 2 χρόνια. Άρα το πρώτο με ερώτημα είναι ποια η διαφορά ανάμεσα στις δύο προτάσεις. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι στην ουσία θα ελαφρύνει τα χαμηλά και μεσαία, τη χαμηλή και μεσαία κατοικία. Εσείς είπατε ότι θα αυξήσει τις κοινωνικές ανισότητες και ευνοεί την μεγάλη κατοικία. Και επίσης να μας πείτε τι σημαίνει για τους Δήμους,
για τους φτωχότερους και τους πλουσιότερους δήμους, η πρόταση του κ. Μητσοτάκη για την ίσπραξη του ένφια από αυτούς. Και εδώ η ταύτιση είναι απολύτως φαινομενική, κύριε Ραπανάκη. Όπως σας είπα και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση, η δική μας πρόθεση είναι να νομοθετήσουμε μία μείωση του έμφυα, η οποία θα είναι μεσοσταθμικά 10% για το 2019 και 20%, ένα πρόσθετο 20% για το 2020, που θα είναι όμως μία προοδευτική ελάφρυνση. Θα αφορά κατά κύριο λόγο τις μικρές περιουσίες. Για να καταλάβετε, για το 2019 η ελάφρυνση θα αφορά περίπου 3,5 εκατομμύρια φορολογούμενους. Και για το 2020 αυτό το νούμερο αυξάνεται περίπου στα 5 εκατομμύρια φορολογούμενους. Η προοδευτική αυτή μείωση, σας είπα, ότι σημαίνει για το 2019 έως και 30% μείωση για τις μικρές περιουσίες και για το 2020 έως και 50% μείωση για τις μικρές και μεσαίες πια περιουσίες. Η πρόταση του κ. Μητσοτάκη είναι μια πρόταση Frankenstein για τον εξής λόγο. Για αρκετούς μάλλον λόγους, θα έλεγε κανείς. Καταρχήν, όπως μας είπε, σκοπεύει να αντικαταστήσει τις κεντρικές επιδοτήσεις που γίνονται από τον προϋπολογισμό προς τους Δήμους με τον έμφυα. Δηλαδή, να καταργήσει την ροή χρημάτων από τον προϋπολογισμό προς την τοπική αυτοδιοίκηση και οι Δήμοι πλέον να χρηματοδοτούνται από τον έμφυα. Ξέρετε τι θα σημαίνει αυτό? Πέραν του γεγονότος, σας λέω ότι είναι μια πλήρως αντισυνταγματική πρόταση, αλλά ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Αν υποτεθεί ότι εφαρμοζόταν αυτή η πρόταση, τότε θα είχαμε το εξής. Θα είχαμε μια τεράστια αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων, διότι η Αθήνα, για παράδειγμα, ή Δήμοι όπως η Κηφισιά, το Ψυχικό, το Χαλάνδρι, θα είχαν μια τεράστια εισρωή χρήματος. Από την άλλη μεριά, Δήμοι που βρίσκονται σε χαμηλότερες ζώνες και έχουν χαμηλότερης αξίας ακίνητα θα είχαν πολύ λιγότερα έσοδα από ό,τι έχουν σήμερα και τελικά θα καταλήγαμε αυτοί οι Δήμοι να αναγκαστούν για να αντικαταστήσουν τις επιδοτήσεις που παίρνουν, μάλλον την εισρωή χρήματος που έχουν από το κεντρικό κράτος, να αυξήσουν βραχυπρόθεσμα μάλιστα τον έμφυα για να μπορέσουν να καλύψουν τις οικονομικές τους ανάγκες. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που θα είχε κανείς να σημειώσει σε σχέση με την πρόταση του κ. Μητσοτάκη για τον έμφυα είναι ότι αυξάνει και τις κοινωνικές ανισότητες. Και θέλετε να σας πω γιατί. Κάποιος ο οποίος έχει μεγάλη περιουσία, σε απόλυτο αριθμό, σε χρήματα δηλαδή, θα ευνοούνταν πολύ περισσότερο από κάποιον ο οποίος έχει μια μικρή περιουσία, καθώς η μείωση είναι οριζόντια. Αν υποτεθεί κανείς δηλαδή, αν υποτεθεί ότι κάποιος πληρώνει σήμερα 100 για τον έμφυα, θα κερδίσει, ας το πούμε, 30. Με βάση την πρόταση του κ. Μητσοτάκη. Αν υποτεθεί όμως ότι πληρώνει 100.000 για τον έμφυα, δεν υπάρχει αυτό το παράδειγμα, απλά σας λέω τα νούμερα για να καταλάβετε την λογική της πρότασης του κ. Μητσοτάκη, θα ευνοηθεί κατά 30.000. Άρα λοιπόν τι συμβαίνει, σε απόλυτο νούμερο έχουμε μια αναδιανομή εισοδήματος υπέρ των πλουσιότερων μέσω της οριζόντιας μείωσης, την οποία προτείνει ο κ. Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για δύο προτάσεις οι οποίες είναι εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους. Από τη μία πλευρά μια προοδευτική πρόταση η οποία τίνει να ευνοεί τις χαμηλές και τις μεσαίες περιουσίες και από την άλλη μεριά μια πρόταση του κ. Μητσοτάκη η οποία καταρχήν καταστρέφει τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται η τοπική αυτοδιοίκηση, οδηγεί σε βραχυπρόθεσμη αύξηση του έμφυα και τελικά ευνοεί ακόμη περισσότερο τις μεγάλες περιουσίες καθώς αυξάνει την κοινωνική ανισότητα. Παρακαλώ κύριε Τσακίρη. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, είχαμε χθες δηλώσει από τον Πάνο Καμένο, ο οποίος είπε ουσιαστικά ότι θα ρίξει την κυβέρνηση όταν φέρει τη συμφωνία στη Βουλή. Και βλέπουμε από εκείνη τη στιγμή βουλευτές των ανεξαρτήτων Ελλήνων να εκφράσουν την αντίθεση τους, όπως ο κύριος Ζουράρης, ο κύριος Παπαχριστόπουλος. Σας ανησυχεί αυτή η κατάσταση? Σας ικανοποιεί μήπως το ότι βρίσκεται και άλλους που στηρίζουν από τους ΑΝΕΛ, ή μήπως δημιουργηθεί πρόβλημα νωρίτερα από ό,τι περιμένετε στη συγκυβέρνηση? Κανένα πρόβλημα δεν πρόκειται να δημιουργηθεί στην κυβέρνηση. Οι απόψεις του κ. Καμένου είναι σεβαστές. Η συμφωνία που έχουμε με τον κ. Καμένο είναι μια έντιμη, ειλικρινή συμφωνία. Ο κ. Καμένος δεν έχει κρύψει την άποψή του εδώ και περισσότερους από 8 μήνες, όπου έχει ανοίξει η συζήτηση και προχώρησε η συμφωνία για την ονομασία της γειτονικής μας χώρας.
Από εκεί και πέρα, εγώ πρέπει να σας πω ότι η βούληση του Πρωθυπουργού είναι η, εφόσον ολοκληρωθούν τα βήματα τα οποία προβλέπονται, δηλαδή η θετική έκβαση του δημοψηφίσματος και η ολοκλήρωση της συνταγματικής αναθεώρησης στη Βουλή της γειτονικής χώρας, να καταθέσει τη συμφωνία και να την υπερψηφίσει. Αν δείτε δε τους πολιτικούς συσχετισμούς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, προκύπτει ότι η κυβέρνηση δεν διατρέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο. Η συμφωνία και θα κατατεθεί και θα κυρωθεί. Παρακαλώ. Σε συνέχεια του ερωτήματος του συναδέλφου, υπάρχει το σενάριο της κυβέρνησης μειοψηφίας ή τουλάχιστον μίας κυβέρνησης υπό την ανοχή άλλων βουλευτών. Νομίζετε ότι υπό αυτούς τους όρους θα μπορέσει να εξαντλήσει η κυβέρνηση την τετραετία? Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει και άλλο σημείο τριβής πέρα από την συμφωνία των Πρεσπών με τους ΑΝΕΛ, όπως για παράδειγμα η συνταγματική αναθεώρηση ή ο διαχωρισμός εκκλησίας κράτους. Δεν υπάρχουν σημεία τριβής. Υπάρχουν διαφορετικές οπτικές γωνίες, όπως συμβαίνει σε όλες τις κυβερνήσεις, οι οποίες είναι συμμαχικές. Προφανώς, η ΑΝΕΛ είναι ένα άλλο κόμμα από το ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά συζητούνται στο πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου και των οργάνων, των υπολείπων οργάνων της κυβέρνησης, και η κυβέρνηση καταλήγει, εν πάση περιπτώσει, κάθε φορά στο να καταθέσει τις συγκεκριμένες προτάσεις. Ως προς την σενάριολογία, το μόνο σενάριο το οποίο βλέπω εγώ είναι η ολοκλήρωση της τετραετίας από την σημερινή κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κανένα άλλο σενάριο το οποίο να εξετάζουμε ή για το οποίο να ανησυχούμε. Παρακαλώ, κυρία Τζόλετου. Ένα σχόλιο σας θα ήθελα για τα κόκκινα δάνεια. Υπάρχει το μήνυμα Ντράγκη σε σχέση με τις χώρες της Ευρωζώνης. Υπάρχει δημοσίευμα της Handelsblatt που κρούει τον κόκκινο του κινδύνου για 4 συστημικές τράπεζες, ότι το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα συνιστά σοβαρότητα απειλή για τη βιωσιμότητά τους. Ακούστε, οι ελληνικές τράπεζες, κύριε Τζολέτο, πέρασαν πριν από μερικούς μήνες τα stress test με επιτυχία. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Θυμάστε ότι όλη την προηγούμενη χρονιά γινόταν συζήτηση περί ανακεφαλαιοποίησης, περί πιθανών συγχωνεύσεων τραπεζών. Ο καθένας έβγαινε και έλεγε ό,τι μπορεί να άκουγε ή να διάβαζε. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, λοιπόν, με την σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος στη χώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα κόκκινα δάνεια αποτελούν ένα πρόβλημα το οποίο η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία φυσικά με τις ελληνικές τράπεζες, προσπαθεί να διαχειριστεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ξέρετε ότι έχουμε ένα σχέδιο για την μείωση των κόκκινων δανείων, σχέδιο το οποίο παρακολουθείται και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, και το οποίο σταδιακά θα μειώσει το πρόβλημα μέχρι και την πλήρη εξαφάνισή του. Αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε φάση όχι απλής σταθεροποίησης αλλά και ανάκαμψης, πράγμα το οποίο μας επιτρέπει να είμαστε εξαιρετικά αισιόδοξοι, αρκεί και εμείς να λειτουργήσουμε με την απαραίτητη σοβαρότητα και να δείξουμε την απαραίτητη μέρημνα για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. Παρακαλώ, κύριε Κατσίγιαννη. Θα ήθελα να μας διευκρινίσετε κάτι σε σχέση με το μακεδονικό. Είπατε πριν ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα επικυρώσει τη Συμφωνία των Πρεσπών όταν ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση. Η ολοκλήρωση της συνταγματικής αναθεώρησης μπορεί να κρατήσει παραπάνω από όσο ενδεχομένως περιμένουμε στα Σκόπια, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ. Αυτό είναι η κοινοβουλευτική διαδικασία στη γειτονική χώρα. Ναι, αυτό υπήρχε η αίσθηση ότι όλα θα γίνουν μέχρι τώρα, την Άνοιξη. Άρα επιμένετε στην ολοκλήρωση της συνταγματικής αναθεώρησης από τα Σκόπια ή στην απόφαση? Με συγχωρείτε. Είναι σαφές αυτό που λέω, κύριε Κατσίγιαννη. Προσοχή. Η συμφωνία τι λέει? Ότι η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία, υποχρεούται να φέρει προς κύρωση την Συμφωνία των Πρεσπών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μόνο μετά την ολοκλήρωση της συνταγματικής αναθεώρησης στη γειτονική χώρα. Ακριβώς αυτήν, λοιπόν, την ρύθμιση της συμφωνίας, ακριβώς αυτήν την διάταξη της συμφωνίας θα τηρήσει και η ελληνική δημοκρατία. Θα πάμε, δηλαδή, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της συμφωνίας. Όλα τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν. Μόνο να συμπληρώσω κάτι, αν θέλετε. Άρα μπορεί να πάμε μέχρι και το τέλος του 2019 και να έχουν γίνει εκλογές εδώ? Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Τουλάχιστον από ότι φαίνεται, η όλη διαδικασία στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας θα τελειώσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο είχε ανακοινώσει ο κ. Ζάεφ. Παρακαλώ.
Είπατε πριν, κύριε εκπρόσωπε, ότι θα περάσει η συμφωνία και συνέχεια λέτε και εσείς και ο Πρωθυπουργός του είχε πει ότι θα περάσει. Έχετε μετρήσει τις ψήφους, βγαίνουν 151 ή παραπάνω για τη συμφωνία? Ακούστε, εγώ δεν θα κάνω εδώ κοινοβουλευτικά μαθηματικά. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να δει κανείς τις δηλώσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς και να κατανοήσει ότι υπάρχει μια άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών. Παρακαλώ, κύριε Φασούλα. Κύριε εκπρόσωπε, πριν από λίγο η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε ότι κάνει εμπάργκο στην ΕΡΤ, αποσύρει τα στελέχη της από όλες τις συχνότητες και από τα πάνελ της δημόσιας τηλεόρασης και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από εσάς. Κύριε Φασουλά, η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει χειρότερα στο παρελθόν σε σχέση με την ΕΡΤ. Αν θυμάστε, την έκλεισε μέσα ένα βράδυ. Επομένως, το εμπάργκο δεν είναι και η απόλυτη κλιμάκωση την οποία θα μπορούσε να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι δείχνει την συνολική της αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μεταχειρίζεται κανείς τη δημόσια τηλεόραση. Δεν έχω κανένα άλλο σχόλιο να κάνω. Παρακαλώ. Στο θέμα των συντάξεων, συζητάει η κυβέρνηση ενδεχομένως εναλλακτικά σενάρια όπως να ισχύσει η περικοπή της προσωπικής διαφοράς σε βάθος χρόνου ή να μπει ένας κόφτης στα 700 ευρώ για παράδειγμα, το πρώτο. Και το δεύτερο, αν τελικώς, επειδή εκφράζεται μια αισιοδοξία τις τελευταίες εβδομάδες για την έκβαση αυτής της διαπραγμάτευσης, αν τελικώς τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως τα σκέφτεστε, ισχύει το σενάριο μονομερούς ενέργειας όπως δήλωσε χθες ο κύριος Καμένος ή να περιμένουμε και ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις? Ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις, τι εννοείται? Προκήρυξη εκλογών. Ακούω για εκλογές από τον πρώτο μήνα που ο κ. Μητσοτάκης εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μας είπε ότι θα γίνουν εκλογές πριν το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης. Μετά μας είπε ότι θα γίνουν εκλογές όταν θα κληθεί η κυβέρνηση να εφαρμόσει τον κόφτη για το 2016, την άνοιξη του 2017. Μετά μας είπε για εκλογές πάλι εν ώψη της ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης. Μετά μας είπε για εκλογές όταν η ελληνική κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει την τρίτη αξιολόγηση, την τέταρτη αξιολόγηση, τη ρύθμιση του χρέους, την έξοδο από τα μνημόνια. Δηλαδή, κάθε 1,5 μήνα ο κ. Μητσοτάκης βρίσκει κι άλλον ένα λόγο για να προβλέπει εκλογές. Έχει καταντήσει ολίγον τι γραφικό, ξέρετε, όλο αυτό. Μου θυμίζει διάφορους ιεροκήρυκες στις ΗΠΑ που προβλέπουν το τέλος του κόσμου κάθε 3 μήνες ή κάθε 4 μήνες και όταν τελικά δεν συμβαίνει αυτό, καλούν τις σέχτες τους να προβούν σε απονενοημένα διαβήματα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ να σας πω για τις συντάξεις ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει εξηγήσει στους θεσμούς, διότι εδώ δεν μιλάμε για μια διαπραγμάτευση που προσομοιάζει στις διαπραγματεύσεις που γίνονταν κατά την περίοδο των αξιολογήσεων. Έχει εξηγήσει λοιπόν η κυβέρνηση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ότι δεν πρόκειται για ένα μέτρο διαρθρωτικού αλλά δημοσιονομικού χαρακτήρα. Και εξ αυτού του λόγου προκύπτει ότι δεν είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί, καθώς το δημοσιονομικό, το πρωτογενές πλεώνασμα και για το 2019 και για το 2020 θα υπερβεί τον στόχο του 3,5%. Σε αυτό το πλαίσιο βρισκόμαστε, σε αυτήν την συζήτηση βρισκόμαστε, αυτήν την ενημέρωση κάνουμε, αυτά τα επιχειρήματα εξηγούμε στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και από εκεί και πέρα θα γίνει ο έλεγχος του ελληνικού προϋπολογισμού από την Κομισιόν όπως και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και όταν και θα ληφθούν και οι απαραίτητες αποφάσεις. Αν θέλετε την πρόβλεψή μου, αυτή είναι ότι είμαστε πολύ κοντά στη μη εφαρμογή του μέτρου για την περικοπή των συντάξεων. Με συγχωρείτε, έχετε ρωτήσει κύριε Κλαβδιανέ, παρακαλώ. Επ' αυτού, δηλαδή να περιμένουμε κύριε εκπρόσωπε ότι θα έχουμε κάποια νεότερα στο Eurogroup του Νοεμβρίου ή θα πάμε το Μάρτιο όταν θα βγουν και τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το πώς έκλεισε. Πώς είναι δυνατόν να γίνει κάτι το Μάρτιο όταν η εφαρμογή μια μικρή μέτρου... αναστολή της εφαρμογής του μέτρου. Δεν υπάρχουν τέτοια σενάρια. Παρακαλώ. Σε σχέση με το άλλο μέτρο που έχει απαιτήσει το ΔΝΤΟΥ, το ζήτημα της μείωσης του αφορολόγητου, και εφόσον πρόκειται για μέτρο που αφορά τον προϋπολογισμό του 20, η κυβέρνηση το θέτει από τώρα στους θεσμούς, θα το θέσει εφόσον ολοκληρωθεί η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 19. Όταν ερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός τη σχετική αυτή ερώτηση την Κυριακή στη ΔΕ, θα απάντησε κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο. Άρα λοιπόν, αυτό που μπορώ να πω εγώ αυτή τη στιγμή είναι
είναι ότι τα ίδια επιχειρήματα που ισχύουν για το μέτρο της περικοπής των συντάξεων ισχύουν και για το αφορολόγητο. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος το μέτρο αυτό να εφαρμοστεί, το συγκεκριμένο μέτρο, καθώς δεν είναι αναγκαίο για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% για το 2020. Ωστόσο, τα στοιχεία θα βγουν και η πορεία των πραγμάτων νομίζω ότι τουλάχιστον σε αυτή τη φάση θα μπορούσε να προδιαγραφεί με αρκετά μεγάλη σαφήνεια. Το μέτρο δεν είναι αναγκαίο. Παρακαλώ, κύριε Χατζηνικόλα. Κύριε εκπρόσωπε, επανέρχομαι λίγο στο ασφαλιστικό σύνταξο ιδιωτικό που αφορά εκατομμύρια, αν είναι συνταξιούχους αλλά και εργαζομένους. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ευθέως την Κυριακή στη ΔΕΘΑ ότι θα καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλο. Και εσείς πριν από λίγο μιλήσατε, αναφερθήκατε στην πρόταση του κ. Μητσοτάκη λέγοντας ότι είναι μια πρόταση Πινοσέτ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μας εξηγήσετε με απλά λόγια γιατί ένας συνταξιούχος ή ένας εργαζόμενος πρέπει να υπερασπιστεί για παράδειγμα το σημερινό νόμο, το ασφαλιστικό, και να μην επιλέξει την πρόταση του κ. Μητσοτάκη ή το αντίθετο. Το ασφαλιστικό του κ. Μητσοτάκη, κύριε Χατζηνικόλα, το ασφαλιστικό Πινοσέτ, είναι ένα πραγματικά επικίνδυνο ασφαλιστικό σύστημα για όλους. Για τους σημερινούς συνταξιούχους, για τους σημερινούς ασφαλισμένους, αλλά και για τους νέους ασφαλισμένους, για τους οποίους υποτίθεται ότι θα ισχύσει. Σε ό,τι αφορά τους σημερινούς συνταξιούχους, ξέρετε ότι οι συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων πληρώνονται μέσω των εισφορών των σημερινών ασφαλισμένων. Έτσι λειτουργεί το ισοζύγιο στα επικουρικά ταμεία, στο επικουρικό ταμείο, στον ΕΦΚΑ. Αν λοιπόν έχουμε διακοπή της ροής εισφορών από τους νέους ασφαλισμένους προς τα επικουρικά ταμεία, αυτό το οποίο θα γίνει, κύριε Χατζηνικόλα, είναι ότι ξαφνικά 1,2, περίπου 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι θα βρεθούν στον αέρα, καθώς τα ασφαλιστικά ταμεία δεν θα έχουν τους πόρους για να τους πληρώνουν τις σημερινές συντάξεις. Αυτό αφορά τους σημερινούς συνταξιούχους, τους σημερινούς ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν επικουρική ασφάλιση. Θα κοπεί η ροή των πόρων προς τα ασφαλιστικά ταμεία, άρα τα ασφαλιστικά ταμεία δεν θα μπορούν να πληρώσουν τους σημερινούς συνταξιούχους. Στον αέρα λοιπόν αυτοί. Σε ό,τι αφορά τώρα τους σημερινούς ασφαλισμένους, αυτοί κάποια στιγμή θα κληθούν να πάρουν σύνταξη. Θα συμπληρώσουν τα έτη που απαιτούνται για να πάρουν σύνταξη. Και τότε τι θα συμβεί με τα ασφαλιστικά ταμεία, κύριε Χατζηνικόλα, που δεν θα έχουν πια ροή χρήματος από τους νέους ασφαλισμένους, οι οποίοι θα έχουν το λεγόμενο κουμπάρα που προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης, επίσης στον αέρα. Επίσης στον αέρα. Ούτε αυτοί θα πάρουν επικουρική σύνταξη. Πάμε τώρα στους νέους ασφαλισμένους. Τι μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης? Ότι θα εφαρμόσει ένα σύστημα εντός του οποίου ο κάθε ασφαλισμένος θα εισφέρει στον ατομικό του κουμπαρά και κάποια στιγμή στο μέλλον, όταν θα έρθει η ώρα για να πάρει σύνταξη, θα έχει τον ατομικό του κουμπαρά. Και μάλιστα έδωσαν και διάφορα παραδείγματα από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Χατζηδάκης μας είπε, για παράδειγμα, ότι ένας μισθωτός που ξεκινάει σήμερα με 800 ευρώ και με δεδομένο ότι μετά από 32 έτη ασφάλισης θα φτάσει τα 2.000 ευρώ, αν πληρώνει 3% το μήνα, θα καταλήξει στο τέλος του εργασιακού του βίου, όταν έρθει η ώρα πια να πάρει σύνταξη, να έχει έναν κουμπαρά 125.000 ευρώ. Αυτό ήταν το παράδειγμα. Ξέρετε τι απόδοση χρειάζεται για να βγουν αυτά τα μαθηματικά, κύριε Χατζηνικόλα, στα χρήματα που θα εισφέρει στο σύστημα αυτός ο νέος ασφαλισμένος? 7,5%. Ξέρετε ποια ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα έδινε τέτοιες εγγυημένες αποδόσεις? Η Ασπής Πρόνοια. Ξέρετε που βρίσκεται σήμερα η Ασπής Πρόνοια? Δεν υπάρχει. Έχει καταρρεύσει. 124 περιπτώσεις έχουμε τέτοιου τύπου κατάρρευσης ασφαλιστικών και επενδυτικών ταμείων που υποτίθεται ότι έδιναν εγγυημένες αποδόσεις του 5, του 6 και του 7%. Ο κύριος Μητσοτάκης, για να κάνει δώρο στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, θέτει σε κίνδυνο και τους σημερινούς συνταξιούχους και τους σημερινούς ασφαλισμένους, αλλά και τους νέους ασφαλισμένους, οι οποίοι υποτίθεται ότι θα εισφέρουν στον ατομικό τους κουμπαρά. Υπάρχει ένα παράδειγμα, το παράδειγμα της AIG στις Ηνωμένες Πολιτείες, που φέσωσε το αμερικανικό δημόσιο με 80 δις ευρώ, ακριβώς επειδή
έδινε υποτίθεται υψηλές αποδόσεις στους συνταξιούχους και τελικά κατέρευσε. Αυτά ευαγγελίζεται ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά ονειρεύεται. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης μας λέει και κάτι άλλο. Ότι δήθεν αυτού του τύπου τα συστήματα ισχύουν σε όλη την κεντρική και δυτική Ευρώπη. Τέτοιου τύπου σύστημα δεν ισχύει πουθενά. Εκτός από κάποιες χώρες οι οποίες προσπάθησαν να το υλοποιήσουν, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Λιθουανία, η Εσθονία, η τελευταία από αυτές επέστρεψε στην υποχρεωτική δημόσια επικουρική ασφάλιση, κοινωνική επικουρική ασφάλιση, το 2008, μετά δηλαδή το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Αυτά που προτείνει ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνα για το κοινωνικό σύνολο, για την αναδιανεμητική λογική ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους, είναι επικίνδυνα και για τους σημερινούς ασφαλισμένους, και για τους σημερινούς συνταξιούχους, αλλά και για τους αυριανούς ασφαλισμένους. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά οι πολίτες, διότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να παραπλανήσει τον κόσμο μόνο και μόνο για να δημιουργήσει έδαφος για την κερδοσκοπία ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Παρακαλώ, κυρία Σαββοπούλου. Κύριε εκπρόσωπο, ήθελα να ρωτήσω αν στην επιχείρηση αυτή πυθούς των θεσμών εντάσσεται και το ταξίδι του κυρίου Τσακαλώτου στο Βερολίνο, πέρα από την επίσημη ανακοίνωση ότι θα συμμετέχει ως παρατηρητής σε μια εκδήλωση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Ο κύριος Τσακαλώτος έχει διαρκή επαφή με όλους τους ομολόγους του στην Ευρώπη, επομένως δεν νομίζω ότι θα μπορούσατε να το συσχετίσετε. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, αν προβληματίζει την κυβέρνηση το άνοιγμα του κυρίου Μητσοτάκη στην κεντροαριστερά, δεδομένου ότι η δεξαμενή των ψηφοφόρων του κέντρου και της κεντροαριστεράς δεν είναι ανεξάντλητη. Αν νομίζετε, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί ο κύριος Μητσοτάκης κεντροαριστερά. Αν ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του κεντροδεξιό, παρά το γεγονός ότι ρέπει τα τελευταία 2,5 χρόνια διαρκώς προς μια ακροδεξιά πολιτική ατζέντα, τότε πράγματι εννοούμε διαφορετικά πράγματα με τον όρο κεντροαριστερά. Ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς κάνει ανοίγματα στο κίνημα αλλαγής. Από εκεί και πέρα επαφείται στο κίνημα αλλαγής να μας πει αν θα συνεχίσει να πορεύεται με βάση τη γραμμή που υιοθέτησε από το 2011 και μετά για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και ταύτιση με τις επιλογές του κυρίου Σαμαρά, ή θα ακούσει τις καμπάνες που ηχούν ήδη στην κεντρική και δυτική Ευρώπη, με τα περισσότερα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα να προχωρούν σε άλλοτε δειλή, άλλοτε πιο γενναία αυτοκριτική σε σχέση με τις πολιτικές που υλοποίησαν καθ' όλη την περίοδο των δεκαετιών του 90 και του 2000, και σήμερα βλέπουν ότι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την άνοδο της ακροδεξιάς και την δημιουργία μιας διάχυτης λαϊκής δυσαρέσκειας που υπάρχει, είναι η συμμαχία με την αριστερά. Παρακαλώ, κύριε Φασουλά. Κύριε εκπρόσωπε, χθες ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ ήταν ο πρόεδρος Αναστασιάδης στην Αθήνα, δήλωσε ότι αντί να μειώσει, θα αυξήσει τον αριθμό των κατοχικών δυνάμεων στην Κύπρο. Θα ήθελα καταρχήν ένα σχόλιο από αυτού και να μου κάνετε τη δική σας εκτίμηση στην εκτίμηση της Αθήνας, αν βλέπετε επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Κοιτάξτε, κύριε Φασουλά, ο κύριος Ερντογάν δεν νομίζω ότι προσφέρει καλές υπηρεσίες με το να κλιμακώνει διαρκώς την αντιπαράθεση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Νομίζω ότι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί η ευρύτερη περιοχή είναι να μειωθούν αυτές οι ρητορικές εξάρσεις, να μην λαμβάνονται προκλητικές πρωτοβουλίες και να ακολουθήσουμε το δρόμο όλοι του διπλωματικού διαλόγου, της συζήτησης και της προσπάθειας εξέβρεσης μιας λύσης σε αυτό το πρόβλημα που ταλαιπωρεί τον κυπριακό λαό εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκτίμησή μου για την πορεία των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, η ελληνική πλευρά έχει δηλώσει, και αυτό συζητήθηκε και χθες μεταξύ του Πρωθυπουργού και του κ. Αναστασιάδη, ότι στηρίζει την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων και των συζητήσεων από εκεί που σταμάτησαν μετά την πρόταση Γκουτιέρες. Και σε αυτό το πλαίσιο εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε με έναν επικοδομητικό διάλογο και μια επικοδομητική διαπραγμάτευση. Αυτή τη στιγμή η μπάλα βρίσκεται στην πλευρά του κ. Ερντογάν, στην τουρκική πλευρά. Παρακαλώ.
και η κυβέρνηση έχει παραδεχθεί ότι η κατάσταση στη Μόρια και σε άλλους προσφυγικούς καταβλισμούς, σε προσφυγικά κέντρα, δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Ο κύριος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη είπε ότι πρότεινε κάποιες λύσεις όσον αφορά κυρίως την παροχή ασύλου για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Συμμερίζεστε αυτήν την ανησυχία για την παροχή, για τις διαδικασίες, τις κονοβόρες, την παροχή ασύλου και θα μπορούσαν ενδεχομένως κάποιες από τις προτάσεις Μητσοτάκη να εφαρμοστούν? Ακούστε. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση στη Μόρια είναι πράγματι δύσκολη, είναι πράγματι οριακή. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 9.000 ανθρώπους εκεί. Ωστόσο γίνεται μια διαρκής προσπάθεια να αποσυμφορηθεί το νησί. Καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού καταφέραμε να μεταφέρουμε περίπου 3.000 πρόσφυγες και μετανάστες από την Λέσβο στην ενδοχώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα μόνο καταφέραμε να μεταφέρουμε περίπου 700 ακόμα και μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη σκοπεύουμε να έχουμε μεταφέρει περίπου 2.000 ακόμα ανθρώπους, πρόσφυγες και μετανάστες προς την ενδοχώρα για να εξεταστούν οι αιτήσεις ασύλου τους με βάση όλα όσα ισχύουν στο εθνικό και διεθνές νομικό περιβάλλον. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Μητσοτάκη και τις προτάσεις τις οποίες έκανε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στην ΔΕΘ. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλω να πω ότι είπε ψέματα. Έκανε ένα λάθος το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά παρά δια της υπόθεσης ότι κάποιος σύμβουλός του δεν του εξήγησε ακριβώς ποια είναι η διαδικασία παροχής ασύλου στη χώρα. Μίλησε για 4 βαθμούς στην διαδικασία παροχής ασύλου. Δεν υπάρχουν 4 βαθμοί στην Ελλάδα. Υπάρχει η πρωτοβάθμια Επιτροπή Προσφυγών, υπάρχει η δευτεροβάθμια Επιτροπή Προσφυγών, η οποία λειτουργεί ως ιονή δικαιοδοτικό όργανο και η οποία εκδίδει τελεσίδικες αποφάσεις και από εκεί και πέρα υπάρχει δυνατότητα αίτησης ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικράτειας. Σε κάθε περίπτωση, όπως ισχύει με όλες τις διοικητικές πράξεις, σε κάθε λοιπόν περίπτωση, οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από τον ελληνικό νόμο είναι είτε 2 είτε 3 ανάλογα από τη σκοπιά που το βλέπει κανείς. Σίγουρα δεν είναι 4. Πρώτο αυτό. Σε ό,τι αφορά την πρόταση του κ. Μητσοτάκη για δύο διαδικασίες, για δύο βαθμούς, πρέπει να σας πω ότι αυτή δεν είναι μια καινούργια πρόταση. Έχει εφαρμοστεί. Και το 2009 έγινε αυτό, αλλά και νομίζω λίγο αργότερα το 2012. Το 2009 αυτό που καταργήθηκε ήταν η δευτεροβάθμια Επιτροπή Προσφυγών και τότε είχαμε 2 βαθμούς μόνο. Είχαμε δηλαδή την πρωτοβάθμια Επιτροπή Προσφυγών και μετά την δυνατότητα άσκησης αίτησης ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ξέρετε τι έγινε τότε? Βούλιαξε το Συμβούλιο της Επικρατείας και δεν μπορούσε πλέον να διαχειριστεί τις υποθέσεις. Στη συνέχεια καταργήθηκε αυτή η διαδικασία και πέρασε ο δεύτερος βαθμός στα διοικητικά δικαστήρια. Ξέρετε τι έγινε τότε? Βούλιαξαν τα διοικητικά δικαστήρια. Άρα λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης δεν προτείνει κάτι νέο. Προτείνει πράγματα τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν και έχουν αποτύχει. Από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μειώσουμε τους χρόνους για την παροχή, για την έκδοση απόφασης, για την παροχή ή μη παροχή ασύλου στις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες επιτροπές. Αυτό το έχουμε καταφέρει με νομικά, με προβλέψεις για συντετμημένες προθεσμίες. Ωστόσο από εκεί και πέρα υπάρχει πάντοτε και η πραγματικότητα. Ξέρετε, η κάθε κρίση για το άσυλο είναι μια ad hoc κρίση, είναι μια εξατομικευμένη κρίση. Έχει εξαιρετικά μεγάλες δυσκολίες. Επομένως, εμείς αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βρίσκουμε πάντοτε την ισορροπία μεταξύ του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του σεβασμού της συνθήκης της Γενέβης που προστατεύει τους πρόσφυγες και προβλέπει τον τρόπο με τον οποίο απονέμεται το καθεστώς προσφυγικής προστασίας και από την άλλη μεριά να προσπαθούμε να αποσυμφορούμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται τα νησιά μας, τα οποία πράγματι έχουν επιβαρυνθεί. Ωστόσο πρέπει να καταλάβουμε όλοι το εξής. Ο μοναδικός τρόπος για μια συνολική επίλυση του προβλήματος, της προσφυγικής κρίσης, είναι η ίση κατανομή, η αναλογική κατανομή των προσφύγων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και όσο οι χώρες του Βίζενγκραντ επιμένουν σε αυτή την αντιευρωπαϊκή, αντιανθρωπιστική και παράνομη, κατά τη γνώμη μου, συμπεριφορά απέναντι στις ευρωπαϊκές αποφάσεις, το πρόβλημα θα συνεχίζεται. Εμείς από τη δική μας πλευρά προσπαθούμε και πολιτικά και διαπραγματευτικά να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Παρακαλώ, κύριε Κατσιγιάννη. Ήθελα να επανέλθω στο θέμα της ΕΡΤ. Καλό θα είναι κανένα ακόμα να μην κάνει μπάρκο σε κανένα κανάλι, κατά τη γνώμη μου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν κατανοείτε τους λόγους που προχώρησε αυτή την ενέργεια η Νέα Δημοκρατία, και εδώ να σας θυμίσω ότι ένας τηλεοπτικός σταθμός,
ο Sky, στον οποίο ως κυβέρνηση και ως κόμμα έχετε κάνει εμπάρκο, στο παρελθόν όταν κάποιος παρουσιαστής της εκπομπής είχε κάνει κάποιες αναφορές συνδέοντας αυτούς που είχαν επιτεθεί στον κύριο Παπαδήμο με τον κύριο Τσίπρα, τον είχε διώξει από τη θέση του, είχε τελειώσει η συνεργασία μαζί του. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω εάν κατανοείτε όντως ότι αυτά που υπόθηκαν από την ΕΡΤ εναντίον του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν θα έπρεπε να υποθούν κατά αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα έκανα μια παρόμοια δήλωση. Από εκεί και πέρα δεν θα λογοκρίνουμε τους δημοσιογράφους. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται το εμπάργκο στο Sky από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά πολύ περισσότερο και του ΣΥΡΙΖΑ, έχει να κάνει με μια εξακολουθητική τάση του καναλιού να διαστρεβλώνει του συγκεκριμένου καναλιού να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να το ισχυριστεί κανένας για την ΕΡΤ. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, σήμερα συμπληρώνονται 5 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φύση από τον Χρυσαυγίτη Ρουπακιά. 5 χρόνια μετά η δίκη είναι ακόμα σε εξέλιξη. Υπάρχουν καταγγελίες ότι καθυστερεί πάρα πολύ και ταυτόχρονα οι φασιστικές συμμορίες και στις ίδιες γειτονιές συνεχίζουν σχεδόν ανενόχλητες. Είχαμε και την επίθεση, τη δολοφονική επίθεση στον Βαγγέλη Παμιχαήλ, το μέλος της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, πριν μερικές μέρες στο Πέραμα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε εάν η κυβέρνηση εκτιμά ότι η δίκη καθυστερεί και αν υπάρχει κάποιος λόγος που γίνεται αυτό. Και εάν δεδομένου ότι και ο Πρωθυπουργός βγήκε στην Ευρώπη και είπε ότι η μεγάλη απειλή αυτή τη στιγμή είναι η άνδοση ακροδεξιάς το επόμενο διάστημα, μια αριστερή κυβέρνηση πώς θα αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό του φασισμού που ακόμα και σήμερα ανενόχλητος λιμένεται τις γειτονιές τις λαϊκές. Καταρχήν θέλω να εκφράσω την στήριξη της κυβέρνησης και την απόλυτη συμπαράστασή μας στο θύμα αυτής της φασιστικής επίθεσης, τον Βαγγέλη τον Παπαμιχαήλ. Σε ό,τι αφορά τώρα το ερώτημά σας, πράγματι νομίζω ότι υπάρχει μια υπέρμετρη καθυστέρηση της δίκης Χρυσής Αυγής. Ωστόσο πρέπει να καταλάβετε ότι το υλικό που πρέπει να αξιολογηθεί από το δικαστήριο, οι μάρτυρες οι οποίοι πρέπει να καταθέσουν είναι πάρα πολλοί. Το υλικό είναι τεράστιο, άρα λοιπόν πρόκειται για μία δίκη μαμούθ. Από την μεριά της ελληνικής κυβέρνησης δεν μπορούν να γίνουν συστάσεις προς τη δικαστική εξουσία για τον τρόπο με τον οποίο προχωρά την συγκεκριμένη δίκη. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να προσφέρουμε όσα είναι απαραίτητα σε διοικητικό, τεχνικό εξοπλισμό αλλά και σε υποδομές, ώστε η δίκη να προχωρήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να έχουμε επιτέλους μία απόφαση για όλα όσα κατηγορείται ότι έχει κάνει η Χρυσή Αυγή, που πλέον νομίζω ότι στη συνείδηση των πολιτών έχει καταγραφεί ως μία φασιστική συμμορία που δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει βία εναντίον των αδυνάμων. Οι αδύναμοι μπορεί να είναι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μπορεί να είναι αριστεροί αγωνιστές, μπορεί να είναι ομοφιλόφιλοι, μπορεί να είναι μετανάστες, μπορεί να είναι πρόσφυγες. Δεν έχει σημασία. Η Χρυσή Αυγή έχει την τάση να επιτίθεται και να επιλέγει την άσκηση βίας ακριβώς απέναντι στους αδυνάμους και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να κριθεί όχι μόνο στο δικαστικό αλλά και στο πολιτικό και στο ιδεολογικό επίπεδο. Παρακαλώ, κύριε Τσακίρη. Ήθελα να σας ρωτήσω αν τα όσα έγιναν χθες με την επίθεση του Ρουβίκονα στην Ιρανική πρεσβεία σας προβληματίζουν, αν σκέφτεστε να αλλάξετε κάποιο τρόπο αντιμετώπισης αυτής της ακτιβιστικής, όπως έχετε χαρακτηρίσει, ομάδας, και αν σας ικανοποιούν εικόνες με τον αστυνομικό, όλα αυτά που είδαμε χθες που έγιναν εκεί. Εγώ δεν θα κάνω σχόλια επί του τρόπου με τον οποίο ο συγκεκριμένος αστυνομικός έκανε τη δουλειά του. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει διαταχθεί η ΕΔΕ και από την ΕΔΕ θα προκύψουν και οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες της υπόθεσης αυτής. Από εκεί και πέρα η ελληνική αστυνομία, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κάνει ό,τι πρέπει για να διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών, για να διασφαλίζει την ασφάλεια των ξένων διπλωματικών αποστολών και δεν πιστεύω ότι η ασφάλεια οποιοδήποτε τέθηκε σε διακινδύνευση καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας αυτής της κυβέρνησης. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να
μπαίνουμε σε λογικές τρομοϊστερίας, δεν πρέπει να μπαίνουμε σε λογικές γενικευμένης καταστολής, διότι αν θέλετε διαρκής εστίασης σε τέτοιου τύπου περιστατικά, αυτό τελικά αποσκοπεί να αναδείξει την ατζέντα του κυρίου Μητσοτάκη για ένα αστυνομοκρατούμενο κράτος. Παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, αν είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης Τσίπρα-Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και αν θα πραγματοποιηθεί εντός του 2018 η επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στη Μόσχα. Σε ό,τι αφορά το ταξίδι του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη επ' ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης, της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, θα ανακοινώσουμε το πρόγραμμά του μόλις αυτό, το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού μόλις αυτό κλείσει. Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη στη Μόσχα, ο Πρωθυπουργός απάντησε στη ΔΕΘ. Από εκεί και πέρα οι συζητήσεις συνεχίζονται. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, δεν μπορώ όμως και να το προεξοφλήσω. Κύριε εκπρόσωπε, επειδή βρισκόμαστε λιγότερο από 2 εβδομάδες πριν το δημοψήφισμα στην γειτονική σας χώρα, τι περιμένει η Αθήνα με το γεγονός ότι τα λεφτά έχουν περάσει ηγέτα στα Σκόπια που παρέχουν στήριξη στη συμφωνία. Η Αθήνα φαντάζομαι ότι περιμένει ένα θετικό αποτέλεσμα. Περιμένουμε και ελπίζουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα, καθώς θεωρούμε ότι αυτό θα είναι το πρώτο και αποφασιστικό βήμα για να μπει τελικά η Συμφωνία των Πρεσπών σε ισχύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον κύριο Ζάεφ και αναμένουμε το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.